Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί προφητεύτηκε ότι σου έσκατο καιρό, μερικοί τα αποστατήσω από την πίστη και τα δίνω ακροασί σε πνεύματα πλάνη και διδασκαλία δαιμόνια. Τι σημαίνει αυτό, διδασκαλία δαιμόνια τι είναι και πλάνη είναι κάθε διδασκαλία που δεν εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, είναι διδασκαλία δαιμονιών. Δηλαδή μερικοί τα αποστατήσουν μέσα το σώμα του Χριστό, ενώ το σώμα του Χριστό είναι ολόκληρο το πίμνιο που πιστεύει στο Χριστό που έχω όνομα σε όλο τη γη. Αυτή είναι στο σώμα του Χριστό, δηλαδή πνευματικά, όπως είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, αυτό λέγεται σώμα του Χριστού. Αλλά μερικοί όμως τα αποστατήσουν από την πίστη και συνέβηκε πριν την γενιά μας, και στη γενιά μας που ζούμε το βλέπουμε μεγάλη αποστασία μέσα στο σώμα του Χριστό από μερικοί που έχουν όνομα χριστιανοί αλλά αποστάτησαν. Δηλαδή δεν ζούμε πίστη σε κοινωνία με το Θεό, με το Χριστό αλλά ζούμε κανόνες στη θρησκεία του. Γι' αυτό υπάρχει διαίρεση και μεγάλη διαμάκη μέσα στο σώμα του Χριστό σε αυτού που έχουν όνομα χριστιανισμού. Δηλαδή τα έχουν όνομα χριστιανοί, αλλά δεν τα ζούμε πίστη, σημαίνει αποστασία είναι. Να σας διαβάζω όπως είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, το επιστολή προς τη Μότη, όπου έγραψε ο Απόστολος Παύλος με την έπνευση του Άγιο Πνεύμα, κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Το δε πνεύμα λέει με σαφήνια ότι το έσκατο καιρό Μερικοί τα αποστατήσω από την πίστη, προσέκοντα σε πνεύματα πλάνη και διδασκαλία δαιμονιό, διάμεσα την υπόκριση ψευδολόγο που έκου τη συνείδηση του καυτηριασμένη, ο οποίο εμποδίζει τον γάμο προστάζοντα από και φαγητά, τα οποία ο Θεό τα έκτισε για να τα παίρνουμε ευχαριστία η πίστη. Και εκείνο που γνωρίζουν την αλήθεια, επειδή κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλό και κανένα δεν είναι απόρριψιμο, όταν παίρνετε με ευχαριστία επειδή αγιάζεται διάμεσα του λόγου του Θεού και διάμεσα την προσευχή. Αυτή τα προφητεία, ο Άγιο Πνεύμα προβλέψ, ε, προβλέψε, αυτό που τα γίνει και προφητεύτηκε ο Απόστολ Παύλο. Δηλαδή έλαβε πνεύση ο Απόστολ Παύλο, το έγραψε και αυτό συνέβηκε και συνεχίζουν να γίνονται. Γι' αυτό που βλέπουμε σήμερα υπάρχει πολλά ντόγματα και διαμάκια μεταξύ του. Όλα αυτά επειδή αποστάτησα, μερικοί αποστάτησα. Έχω όνομα χριστιανοί, αλλά αποστάτησα από την πίστη. Πρέπει να ξέρουμε υπάρχει μεγάλη διαφορά από κάποιον να έχει όνομα χριστιανό, από κάποιον να είναι πιστός. Δεν είναι η ίδια. Όλοι μπορεί να έχουν όνομα χριστιανοί, αλλά όλοι δεν μπορούν να είναι πιστοί. Ο κύριο ζητάει την καρδιά πιστή, όχι όνομα Κριστιάνο. Επίση, θα πάμε σε, επιστολή προ Κολοσσέο, που έγραψε επίση πάλι ο Απόστολου Παύλο, επειδή Κολοσσέο επίση. Εκεί υπήρχε εκκλησία, δηλαδή πάκους εκκλησία, είναι γενιέ πριν από εμά, αλλά μπήκε επίση η αποστασία εκεί. Α δούμε τι έγραψε ο Απόστολ Παύλο σε αυτή την Εκκλησία επειδή ο Απόστολος Παύλος ήταν Απόστολος. Δηλαδή η διακονία τους απόστολου έχει σκοπό να βάλουν τεμέριο πνευματικά πώς μπορεί να λειτουργήσει η Εκκλησία. Δηλαδή αυτή είναι η διακονία του Απόστολου. Οι Απόστολοι έχουν ικανότητα από το Θεός, κρίσμα και καρίσματα που έχουν κατανόηση που λαμβάνουν έπνευση να βάλουν τεμέλιο πως μπορεί να λειτουργήσει η Εκκλησία παντού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είχε επίσης γεραποστολή, δηλαδή εταξίδεψε και στην Αθήνα, εταξίδεψε Κορίτη και Κύπρο, στην Ασία, όπου το Πνεύμα του Άγιο τον απέστειλε να βάλει τεμέλιο στην Εκκλησία υπάρχουσε. Και σήμερα επίσης υπάρχει η Αποστολή που είναι... Ε, με την έμπνευση του Άγιο Πνεύμα του έκλεξε. Αλλά επειδή υπάρχει πολλά διαίρεση μέσα στο σώμα του Χριστό από αυτό που αποκαλούνται χριστιανοί, γι' αυτό η Απόστολη σημερινοί σημερινή δεν αναγνωρίζεται από πολλού. Διότι υπάρχει διαμάχη ανάμεσα σαν τόγματα και θρησκεία που έχουν όνομα χριστιανοί. Επειδή αποστάθη, μερικοί αποστάτησαν από την πίστη, απλώ ζουν με κανόνε και αυτό είναι διδασκαλία δαιμονιών. Όπω προφήτευσε ο Απόστολος Παύλος. Σα διαβάζω στην επιστολή προ Κολοσσέο, ο Απόστολ Παύλο έγραψε σαν Απόστολο του κυρίου, έγραψε στην Εκκλησία του Κολοσσέο, που πλανήτηκα επίση αποστάτη από την πίστη και του έκαμε προτροπή να μην αποστατήσουν, να επιστρέφουν στην πίστη και να σταματήσουν να ζουν με κανόνε που είναι πλάνοι και Διδασκαλία δαιμονιό. Να σα διαβάζω. Είναι στο κολοσσέο κεφάλαιο 2, αρχίζουμε, εδάφιο 16. Αμή σα κρίνει λοιπόν κανένα για φαγητό, για ποτό, για λόγο γιορτίνε, ο μήνα ή Σάββατο, που είναι σκιά το μέλλοντο πράγμα. Το σώμα όμω είναι του Χριστού. Κανένα μα, αμή σα στερήσει το βραβείο, με προπίση ταπεινού, φροσύνη με θρησκεία του αγγέλου ασχολουμένο με πράγματα που δεν είδε φουσκώνουν τα μάτια από το νου της σάρκα και μη κρατώντα τη κεφάλι το Χριστό από τον οποίο ολόκληρο το σώμα διάμεσα το αρμό και σύνδεσμο καθώ διατηρείται και καθώ συνδέεται αξάνει σύμφωνα με την άξιση του Θεού άλλοι λοιπόν πεθάνατε μαζί με τον Χριστό από τα στοιχεία του κόσμου, γιατί ενώ ζείτε μέσα στον κόσμο υποβάλλετε τον εαυτό σα σε διατάγματα, μη πιάσει, μη γευτεί, μην αγγίζει τα οποία όλα φτύρονται με την κρίση, σύμφωνα με την εντάλματα και την δασκαλία του ανθρώπου, τα οποία έχουν μια φαινομενική μονάκα πλευρά σοφία σε τελοτρισκία. Ακούσατε εδώ τελοτρισκία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγκόγγιση το σώμα το κόρη να έκουσε καμιά τιμή τη ευχαρίστηση σάρκα. Αυτή η λέξη που ακούσατε εδώ, ετελοτρισκία, είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πολλά δόγματα σήμερα που οι άνθρωποι έχουν και ακόμα στο όνομα χριστιανό είναι ετελοτρισκία, δηλαδή τελοντικά τρισκία του ανθρώπου, όπως έγραψε εδώ ο Απόστολος Παύλος. Εδώ είναι μεγάλη αλήθεια που βλέπουμε εδώ είναι μεγάλη αλήθεια για κάθε ένα που μελετάει το Ευαγγέλιο και έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Τα φωτιστεί αυτήν την αλήθεια στη συνείδηση του ανθρώπου, ώστε πολλοί άνθρωποι να γνωρίζει ότι η πίστη είναι σχέση με το Χριστό και όχι κάποιον να τηρεί παραντός ικανών η θρησκεία. Επειδή αυτή είναι αποστασία, όπω θα διαβάζα στην αρχή. Επειδή είπα ότι από εκεί απορρισμένα φαγητά, Επίση υπάρχει άλλη θρησκεία που δεν έχουν όνομα χριστιανοί. Επίση έχουν διδασκαλία δαιμονιό, παράδειγμα, Ισλάμ. Έχουν δικό του παραδόση, έχουν δικό του κανόνε επίση. μη τρώνε γκουρούνι, με όλα αυτά είναι διδασκαλία δαιμονιό. Επειδή λέει εδώ ορισμένα από εκεί από κάποια φαγητό, τον οποίο ο Θεό έτιζε με ευχαρίστηση να τα τρώνε εκείνο που γνωρίζει την αλήθεια. Ποια είναι εκείνο που γνωρίζει την αλήθεια, Εκείνο που έχω επίγνωση από το Άγιο Πνεύμα. Είναι εκείνο που ανορίζει την αλήθεια. Αλλά αν κάποιο δεν έχει επίγνωση από το Άγιο Πνεύμα, απλώ έχει ιδεολογία σύμφωνα με τη θρησκεία, ζει εκτό την αλήθεια και ζει στην αποστασία. Μπορεί να έχει όνομα χριστιανό, αλλά δεν ζει σε πίστη. Όποιο δεν ζει σε πίστη, ζει σε αποστασία. Επίση, να πάμε να σα διαβάζω το βιβλίο το Ψαλμό. Τι λέει για του Αποστάτε. Ο Θεό κατοικίζει σε οικογένεια που το απαμουμμένη. Βγάζει τον δεσμό σε αυτονία. οι Αποστάτε όμω κατοικούν σε γη. Τι σημαίνει αποστασία κατακά? Αποστασία σημαίνει κάποιον αποστατήσει από το Θεό. Ο Θεό είναι αόρατο. Αλλά πώ μπορούμε να αποστατήσουμε από το Θεό όταν παύουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Αυτή είναι η αποστασία. Δεν έχει σχέση. Μπορεί κάποιο να, έχει, να, έχει, να κάνει παραδόση θρησκεία, να πάει στην εκκλησία, αλλά να είναι αποστάτη. Παράδειγμα, η ιερή του Ισραήλ που μακώντα με τον Κύριο όταν ήρθε ο Θεό με ανθρώπινη σάρκα, συνεχώ επειδή ήταν σε άγνοια, δεν αναγνώριζα ποιο ήταν ο Ιησού, επειδή δεν είχα κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, επειδή ζούσα στην αποστασία επίση, ιερή, αν και λειτουργήσα ιερατεία στο ναό, αν και υπηρετήσα στο ναό με θυσία το ζώο και όλα όσα έκαμα, αλλά ήταν αποστάτε. Δηλαδή ήταν αποστάτε με το όνομα γερί και μέσα στο ναό. Γι' αυτό, αυτό, είναι υπόδειγμα απλώ για να βλέπουμε ότι δεν έχει σχέση κάποιο τι όνομα έχει, ονομασία η πάει στην Εκκλησία. Μπορεί κάποιο να πάει στην Εκκλησία να έχει ονομασία σαν τίτλο, αλλά να είναι αποστάτε να ζει αποστασία επειδή ζει σε κοινωνία με το Θεό. Άρα η πίστη είναι κοινωνία με το Θεό και όχι τρισκία. και όχι κάποιο να κάνει λειτουργία για το Θεό και αποστάτε τα κάμου αυτά. Και αυτοί που είναι σε αποστασία τα κάμου, όπω ιερεί του Ισραήλ, οι αποστάτε αλλά πήγα στο ναό, θυσίαζα τα ζώα, έκαμε λειτουργία του, με συνήθεια, αλλά δεν είχα κοινωνία με το Θεό. Ήταν αποστάτε, ζούσα στην αποστασία. Αυτή είναι πλάνη και μετά άρχιζα να διδάσκει παραδόση, επειδή δεν είχα έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα, επειδή δεν ζούσα στην κοινωνία, τότε άρχιζα να διδάσκει παραδόση που ο Θεό έδωκε σαν σύμβολα, και το έκανα σαν εντολές. Γι' αυτό αποκαλείται διδασκαλία εντάλματα ανθρώπου. Πρέπει να ξέρουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή, όπως η πρώτη γιατρική, υπάρχει ορισμένα πράγματα όπως για τα ζώα που τις πολλά από εκεί ήταν σύμβολα της σκιά της πίστη. Αλλά οι άνθρωποι που ζουν σε αποστασία σήμερα τα χρησιμοποιούν αυτά σαν κανόνες, σαν πίστη όμως αυτή είναι αποστασία. Επειδή να γνωρίζει την αλήθεια, δηλαδή δεν έχω επίγνωση της αλήθεια. Αυτό που χρειάζομαστε όλοι μας είναι επίγνωση της αλήθεια, με σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Όχι να έχουμε τρισκία, όχι να πάμε στην εκκλησία. Μπορεί κάποιο να πάει στην εκκλησία μια ζωή, αν δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό, θα είναι αποστάτη. Δεν μπορεί να δικαιωθεί στο τέλο τη ζωή του. Επειδή σε αποστασία. Άρα η αλήθεια είναι που φωτίζει, που μας δίνει επίγνωση, γι' αυτό χρειάζομαστε το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο μόνο παράκλητο διδάσκαλη που μας φωτίζει με την επίγνωση και μας οδηγεί στην αλήθεια ώστε να μην αποστατήσουμε. Επειδή πολλοί δόγματα σήμερα που έχω όνομα χριστιανή, όπω μίλησε ο Απόστολο Παύλο εδώ, μερικοί τα αποστάτη σου από την πίστη μέσα στο σώμα του Χριστό σε ολόκληρο το κόσμο. Και αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα. Και άρχιζε από γενιέ πριν από εμά και την γενιέ μα βλέπουμε επίση αποστασία. Αν και έχω όνομα χριστιανή, αν και έχω του ναό και εκκλησίε, αλλά είναι αποστασία μέσα. Πρέπει να ξέρουμε. Μια εκκλησία που ο Άγιο Πνεύμα δεν μιλάει με την έπνευση, είναι αποστάτη. Δηλαδή ζουν μακριά από το Θεό. Άρα επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση στα αλήθεια, δεν αναγνωρίζει αυτά. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μόνο όταν αποκαλείται ιερό, σημαίνει ότι εκεί είναι ιερό ο Θεός είναι εκεί. Όχι, ο Θεός είναι Κύριο και Κυριάκο πρέπει να ξέρουμε. Οφείλει οι άνθρωποι να ακολουθεί στο τέλημα του. Αν οι άνθρωποι δεν ακολουθεί, ο όταν τα βρίσκεται εκεί, επειδή είναι αόρατο, σημαίνει η παρουσία του δεν τα βρίσκεται εκεί. Αλλά επειδή οι άνθρωποι που είναι σε αποστασία δεν έχουν διακρίσει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν. Απλώ κάνουν συνήθεια κάθε φορά στο όνομα του Χριστού, δηλαδή σαν χριστιανισμό, χωρί να καταλάβουν ότι η παρουσία του κυρίου δεν είναι εκεί. Αν η παρουσία του Θεού είναι εκεί, Τότε δεν είναι εκκλησία, απλώ είναι νεκρή εκκλησία, δεν είναι ζωντανή εκκλησία, δεν είναι ζωντανό ναό, απλώ είναι νεκρό ναό, είναι νεκρό ιερό και όχι ζωντανό. Ζωντανή εκκλησία και ζωντανό ιερό είναι όταν ο θεό, ο, Θεός, ο Πνεύμα βρίσκεται μέσα με την παρουσία του και έπνευση του, ακούεται εκεί μέσα και τα χαρίσματα του ενεργεί εκεί μέσα, η προφητή η αποκαλύψη έρχεται εκεί μέσα και ακούεται εκεί μέσα με τότε αυτό δείχνει και αποδείξει ότι είναι ζωντανή εκκλησία ο αιώπνευμα βρίσκεται εκεί μέσα, η παρουσία του επειδή είναι αόρατο δεν το βλέπουμε αλλά με διακρίση, με τη δύναμη και τη κίνηση του, με αποκαλύψη και έμπνευση οι άνθρωποι τα αναγνωρίζουν ότι ο Θεός βρίσκεται εδώ. Ο Θεός είναι εδώ. Αλλά όταν δεν υπάρχει έπνευση, δεν υπάρχει τη δύναμη του Θεού, τη κίνηση, ούτε καμιά προφητεία μέσα εκεί, τότε ο Θεός δεν βρίσκεται εκεί. Απλώς οι άνθρωποι αποκαλούν εκκλησία, ιερό ή ναό. Αλλά είναι νεκρή εκκλησία πνευματικά. Είναι νεκρό ναό και νεκρό ιερό πνευματικά. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο όταν κηρύτεται οι άνθρωποι που τα πιστεύουν που τα αρχίζω κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, τα έχω επίγνωση που τα φωτιστού κάθε μέρα για να ζω σε πίστη άσχετα που βρίσκεται, που είναι κάθε ένα από εμά. Διότι ο Θεός είναι παντοκού, ο Θεός είναι παντού ταυτόχρονα. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει την καρδιά με πίστη να αποκαλύψει τον εαυτό του και να ζει με αυτόν τον άνθρωπο, να ζει μέσα στην καρδιά του άνθρωπου εκείνου. Δηλαδή ο άνθρωπο όταν ζητήσει τον Θεό και αρχίζει η κοινωνία μαζί του, ότι ο ζει μέσα του. Τότε αυτό το άνθρωπο δηλαδή ζει σε πίστη. Δηλαδή δεν είναι σε αποστασία, δεν είναι αποστάτη, αλλά ζει σε πίστη. Αυτό σημαίνει πίστη. Αλλά κάποιο δεν ζει σε κοινωνία με το Θεό, πάει μόνο στο ιερό που αποκαλείται εκκλησία μόνο, τότε είναι αποστάτη, αλλά με το όνομα Χριστιανού. Αυτή η επίγνωση της αλήθειας τα σώζει πολλοί άνθρωποι. Ότι όσοι είναι παντού, αν και μπορούμε να πάμε στην Εκκλησία, μπορούμε να έχουμε, αλλά αυτό που χρειάζομαστε πρώτα πριν να πάμε στην Εκκλησία είναι η σκέψη μας με τον Κύριο, με τον Χριστό. Επειδή η σωτηρία είναι προσωπική. Δεν είναι όλοι που πάνε στην Εκκλησία είναι πιστοί, αλλά όλοι έχουν όνομα χριστιανοί. Αλλά όλοι δεν είναι πιστοί. Αλλά καλύτερα κάθε ένα έχει ευθύνη με την επιλογή του να είναι, να είναι πιστό ή και να πάει μετά στην εκκλησία όπου συναντρίζονται, αν τα βρίσκεται εκεί και τα διακρίνει αν ο είναι εκεί. Επειδή αν ο είναι εκεί και αυτή που έχει σχέση με το Χριστό τα ζει σε ασφάλεια επειδή ζει σε πίστη. Επειδή μπορεί η εκκλησία ολόκληρο να ζει σε αποστασία αλλά ένα άνθρωπο μόνο που πάνε εκεί να ζει σε πίστη. Και η σωτηρία τα είναι πάνω του. επειδή η σωτηρία είναι προσωπική και επίσης είναι αυτονομή. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη διάφορα ανάμεσα σε πίστη και όνομα χριστιανού. Όλοι μπορεί να έχουν όνομα χριστιανοί, όλοι δεν μπορούν να έχουν πίστη. Η πίστη είναι προσωπική σχέση μας με το Χριστό. Πάντου όπου κάθε ένα από εμά βρίσκεται ανεξάρτητα μπορεί εκεί να έχει πίστη με το Χριστό και εκεί η κάρι του Κύριο θα είναι πάνω του και αποκαλύψει το Κύριο πως θέλει ο Κύριο με την πρόταση την Κυριακία του, τα του δόκι σε αυτό και σε κάθε ένα από εμά. Πρέπει να ξέρουμε, δεν είναι οι άνθρωποι που διατάζει το Θεό, αλλά ο Θεός είναι Κύριο και Κυριακό που διατάζει εμά. Γι' αυτό δεν εξατάται αυτό που λένε οι άνθρωποι τη θρησκεία, αλλά εξαρτάται αν κάνουν το τέλημα του Κύριο για να βρίσκεται ο Κύριος εκεί με τη δύναμη του με τη, δηλαδή στη παρουσία του, επειδή είναι αόρατο, αλλά τη δύναμη και τη παρουσία του, θα το, θα το διακρίνουμε, θα το διακρίνουμε πνευματικά με τη μαρτυρία του σε εμά. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.